Εμείς πάμε στη Χερσόνησο. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, να είστε καλά. Με ένα αέρα, με ένα νοτιά που παίρνει τον κόσμο πραγματικά σήμερα. Σήμερα είναι αερινή μέρα. Ναι, αυτή τη στιγμή βέβαια εδώ στο Δημαρχείο στις Βούρνες δεν έχει ιδιαίτερο αέρα, αλλά όντως σήμερα είναι, φαίνεται και στη θάλασσα βαθιά φαίνονται τα προβατάκια που λέμε. Μάλιστα. Λοιπόν, είχατε μια συνάντηση με τους διαδικτυακά, με τους βουλευτές, με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Συρηγονάκη, βλέποντας πώς θα προχωρήσετε παρακάτω, πώς θα επιμείνετε περισσότερο, πώς θα τρέξετε το χρόνο, έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα τελευταία καιρικά φαινόμενα, τελευταία κύματα κακοκαιρίας εκεί στην περιοχή της Χερσονήσου. Τι βγάλατε, τι αποτέλεσμα βγήκε? Πολύ ορθά αναφέρατε για αυτή τη συνάντηση, κυρία Δουλγεράκη, και έγινε το Σάββατο το μεσημέρι, 12 η ώρα. Ήταν όλοι οι βουλευτές. Ο κύριος Αυγενάκης δεν μπορούσε να τον άνθρωπο για λόγου ανηλυμένης υποχρέωσης. Ήταν η περιφέρεια δια του κυρίου Συρηγονάκη, όπως ορθά είπατε. Η συνάντηση αυτή, κυρία Δουλγεράκη, είχε πολύ συγκεκριμένο στόχο και σκοπό και εκτιμώ ότι πήγε και πολύ καλά. Όντως, όπως αναφερθήκατε, οι ζημιές στο Δήμο Χερσονήσου είναι τεράστιες, είναι πρωτοφανείς και είναι και εξαιρετικά εκτεταμένες σε επίπεδο και μεγέθους αλλά και ποσοστιαία σε όλη την Κρήτη. Μάλιστα, ο κύριος Λιβάνιος όταν ήρθε εδώ, αναφέρθηκε ο άνθρωπος παρουσία και άλλων ανθρώπων ότι οι ζημιές που έχει η Χερσόνησος είναι μεγαλύτερες από τις Καρδίτσας. Για ποιο λόγο είναι μεγαλύτερες από τις Καρδίτσας? Όχι λόγω της εκτάσεως της τεράστιας, όχι. Ξαναλέω άλλη μια φορά, ο Δήμος Χερσονήσου έχει ζημιές αποκλειστικά και μόνο εντός οικιστικών ιστών. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχει σε βουνά, σε λαγκάδια, σε απομακρυσμένα σημεία εκτός οικισμών που μπορεί να υπήρχε κάποιο τεχνικό έργο ή μια γέφυρα και έπαθε ζημιά και τα λοιπά και δεν υπάρχουν ιδιαίτερες κοινωνικές ή άλλες συνέπειες. Όταν έχει ζημιές από του Κοκκίνη, Γούρνες, μέσα στις Γούβες, λιμάνι Χερσονήσου, Πισκοπιανό Χερσόνησος, σταλίδα μάλια, πρακτικά είμαστε μέσα στον οικιστικό ιστό. Δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, οι υποδομές που πάθανε ζημιά, επίσης, προς επίρρωση των όσων λέω, είναι ζημίες οι οποίες είναι όχι δύσκολο να φτιαχτούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πανάκριβες. Για ποιο λόγο? Διότι δεν υπάρχουν στα πιο πολλά από αυτά, κυρία Δουλγεράκη, αυτοί που γνωρίζουν λίγο τις διαδικασίες θα το καταλάβουν, αλλά θα το δώσω και πιο λιανά να το καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε. Δυστυχώς τα ποτάμια μας και τα αργιάκια, τα οποία έχουν χτίσει πάνω οι άνθρωποι, είτε οικίες, είτε καταστήματα, είτε ολότελα ξενοδοχεία, σε σημαντικές περιοχές όπως είναι Γούβες και Σταλίδα για παράδειγμα, δυστυχώς δεν είναι οριοθετημένα και διευθετημένα. Βέβαια, οι έννοιες αυτές, επειδή είναι λίγο ξένες προς τον πολίτη, θα αναφέρω ότι η οριοθέτηση ενός δρέματος είναι μια διαδικασία πρακτικά υπηρεσιακή. Δηλαδή, πάει μια υπηρεσία και οριοθετεί από πού μέχρι πού είναι το ρεύμα, για να ξέρουμε την κήτη του και ποιο είναι το όριο του αριστερά και δεξιά. Με τις ευθύνες να τις έχει η πολιτεία που δεν είχε προχωρήσει όταν έπρεπε σε αυτή την οριοθέτηση. Σωστό. Προσέξτε τώρα. Το άλλο το κομμάτι είναι το κομμάτι της διευθέτησης του ρεύματος. Διευθετούμε ένα ρεύμα όταν κάνουμε τι. Είναι οριοθετημένο, ξέρουμε από πού μέχρι πού είναι, αλλά επειδή έχει και ανθρώπινες παρεμβάσεις και κατασκευές, ή ένα σπίτι, ένα ακίνητο, μια επιχείρηση, ένα αγροτεμάχιο το οποίο έχει ένα τυχείο και είναι περιφραγμένο. Πάει λοιπόν μετά η υπηρεσία και κάνει τι? Το διευθετεί, δηλαδή κάνει ένα τεχνικό έργο ούτως ώστε να διευθετήσει την κήτη, η υδατοπαροχή να περνάει απρόσκοπτα ή αν υπάρχει μια ανθρώπινη παρέμβαση με κάποιο τρόπο να την παρακάμψει. Μία κλασική περίπτωση, κυρία Δουλγεράκη, είναι η περιοχή της Αναλήψεως, εδώ στη Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου, όπου έχουν χτιστεί δεκάδες οικίες και καταστήματα και το ρέμα που περνάει δεν είναι καν οριοθετημένο, όχι διευθετημένο. Άρα καταλαβαίνετε ότι τώρα χρειάζεται μία διοικητική πράξη, να πάει κάποιος να οριοθετήσει το ρέμα, αλλά και μετά μία πολύ τεχνικά πολύ ακριβή λύση. Να πάει και να κάνει, γιατί αφού είναι σπίτια κτλ., πρέπει να καταδειχθεί από την οριοθέτηση μέχρι που πάει το ρέμα και μετά να γίνει πλακοσκεπής. Όπως είναι στο Ηράκλειο, όπως είναι στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη να κατέβει κάτω, όπως είναι ο πλακοσκεπής στην περιοχή της Αλικαρνασσού που περνάει κάτω από τον κόμβο της Αλικαρνασσού, τέτοιου είδους έργα. Αυτά τα έργα λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, είναι πανάκριβα έργα, τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει
πρώτης, αν θέλετε, της άκρατης οικοδόμησης, όμως δεν έγινε τίποτα. Τουλάχιστον τώρα, να σας πω κάτι, κύριε Σέγκο, από την αρχή, δηλαδή από τις πρώτες μέρες που γινόταν οι καταστροφές και βρισκόσαστε μπροστά στο καιρικό αυτό φαινόμενο που ήταν σε εξέλιξη, δεν το κρύψατε και το είπατε από την αρχή, το θυμάμαι να το λέτε. Παιδιά, όταν έχουμε εδώ οικισμούς πάνω σε ρέματα, στις κήτες, ρεμάτων, ποταμών κλπ. Αυτά είναι τα μεγάλα μας τα θέματα. Έτσι την πατήσαμε και φαίνεται ότι έτσι θα συνεχίσουμε να την πατάμε εάν δεν γίνουν έργα. Και επίσης κάτι σημαντικό, βγαίνουν συνδημότες μας και εμείς οι ίδιοι, που δεν γνωρίζουμε, κάποιοι από εμάς δεν γνωρίζουμε, θέλουμε σχέδια πόλης, προχωρήστε τα σχέδια πόλης. Κυρία Δουλγεράκη, ξεκάθαρα πράγματα, αντρικές κουβέντες. Σχέδια πόλης χωρίς οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων δεν υπάρχουν. Γι' αυτό έχουν μείνει στη Χερσόνησο όλα πίσω. Γι' αυτό βλέπετε άλλες περιοχές και έχουν οι πόλεις, έχουν σχέδια πόλης και ο Δήμος Χερσονήσου έχει ένα και μη εφαρμοσμένο μόνο στο λιμένα Χερσονήσου. Τα μάλια δεν έχουν. Η σταλίδα έχει ένα το οποίο θέλει επέκταση. Δεν έχει γίνει εφαρμογή ούτε στη σταλίδα του συνολικά του σχεδίου πόλεως. Είναι πάρα πολύ δρόμοι κλειστοί. Η ανάληψη και τα γριανά δεν έχουν. Οι γούβες δεν έχουν. Οι γούρνες δεν έχουν. Του κοκκίνι δεν έχει. Πώς είναι δυνατόν να αναπτύξεις ορθολογικά αηφόρα και βιώσιμα ένα τόπο που δεν έχει κάνει οριοθετήσει και διευθετήσει τα ρέματα? Το κομβικό είναι ποιο τώρα, για να φτάσουμε στο διατάφτα και στην ενημέρωση των βουλευτών. Θέσαμε, βάσει του προλόγου που σας έκανα, επί των τύπων των ύλων στους κύριους βουλευτές αλλά και στην περιφέρεια, λέγοντάς τους το εξής. Μισό λεπτό. Τους θέσατε, παρακαλώ, ακόμα και το θέμα εκείνο το οποίο από την αρχή συζητούσατε, δηλαδή για τα όμβρια ύδατα και τα οποία απολύγουν από τον βόρειο οδικό άξονα. Ζητήσαμε και τη δικιά τους την παρέμβαση για να γίνουν, κυρία Δουλγεράκη, μελέτες απορροής των ομβρίων του ΒΟΑΚ και ορθής παροχής των μεγάλων υδατοπαροχών του ΒΟΑΚ, των πλημμυρικών νερών προς την παραλία. Αυτό σημαίνει μια υποχρέωση της πολιτείας. Ποιος θα το κάνει αυτό? Είναι υποχρέωση της πολιτείας και, αν θέλετε, τα ρέματα της περιφέρειας. Αλλά και η περιφέρεια, η οποία, πρέπει να είμαι ειλικρινής και δίκαιος, η περιφέρεια, κυρία Δουλγεράκη, έχει σταθεί από την πρώτη στιγμή δίπλα μας, μας έχει βοηθήσει τα μέγιστα και σε μέσα και σε πόρους, με εργολαβίες που μας έδωσε, ό,τι μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι. Όμως, πρέπει να με σαφείς, η οριοθέτηση και διευθέτηση των ρεμάτων σε τέτοιες περιοχές είναι υποχρέωση, ναι, μεν της περιφέρειας, αλλά σέβομαι απόλυτα ότι πρέπει να γίνει με πρωτοβουλία της πολιτείας. Ξέρετε το λόγο? Η περιφέρεια, ποιο από τα δεκάδες χιλιάδες ρέματα στην Κρήτη να πρωτοδιευθετήσει και να οριοθετήσει? Εν τω μεταξύ, τα ρέματα υψηλών σε συμφέροντα οικονομικά περιοχών, όπως είναι του Δήμου Χερσονήσου, είναι πολύ δύσκολο και μακροχρόνιο να γίνουν. Μισό λεπτό όμως. Μα μην ξεχνάτε ότι οι περιφερίες, Δήμοι, είναι κατ' επέκταση η συνέχεια του κράτους. Γι' αυτό και είσαστε τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, μην παίρνουμε την ευθύνη από τη μία πλευρά και την πηγαίνουμε στην άλλη. Γιατί αν παίξουμε το κρυφτό, έτσι ακριβώς, δεν θα βγάλουμε άκρη. Μπαίνουμε μπροστά. Εγώ, σαν δήμαρχος, έδωσα εντολή στην υπηρεσία μου, γίνανε το μήνα Δεκέμβριο, τον μήνα Νοέμβριο βοηθήσαμε τους ανθρώπους όσο μπορούσαμε μετά τη θεομηνία. Ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Να τους φιλοξενήσουμε, να τους ταΐσουμε, να τους ποτίσουμε, να τους ντύσουμε, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε μέσω εθελοντικών δράσεων και δράσεων του Δήμου σε μια πολύ κακή συγκυρία εν μέσω κορονοϊού. Το Δεκέμβρη, η κυρία Δουλγεράκη, τι κάναμε? Τις υποχρεώσεις άλλων, και τις έχουν και η πολιτεία και η περιφέρεια, έδωσε εντολή στην υπηρεσία και έχουν έτοιμα ήδη από τέλη Δεκέμβρη τεχνικά δελτία για την οριοθέτηση, διευθέτηση όλων των ρεμάτων της περιοχής. Όλων των μεγάλων ρεμάτων. Έτοιμα είναι. Τι ζητάνε τώρα? Αυτό είπαμε στους βουλευτές. Κύριοι βουλευτές, κάνουμε ένα βήμα μπροστά σαν Δήμος. Παίρνουμε και ευθύνη που δεν μας αμαλογεί, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Ζητάμε χρήματα προκειμένου να αναθέσουμε άμεσα τις μελέτες αυτές, να ολοκληρωθούν μέσα στο 2021 και μετά να πάμε σε έργα, τα αναγκαία έργα διευθέτησης. Αυτό κάναμε. Δηλαδή, παραλήψεις δεκαετιών σε επίπεδο μελετών και δράσεων, επιθυμούμε διακαώς να τις κάνουμε μέσα σε 1 με 1,5 χρόνο. Προσέξτε, δεν κοροϊδεύω κανένα, όχι τις κατασκευές έργων, να ολοκληρώσουμε τις μελέτες σε 1-1,5 χρόνο και μετά με χρηματοδοτήσεις θα κατασκευάσουμε τα έργα. Δεν κοροϊδεύουμε κανένα. Σε 1-1,5 χρόνο δεν θα είναι κατασκευασμένα τα έργα, τα τεχνικά, προς Θεού. Μιλάμε για τις μελέτες που σε άλλη περίπτωση θα παίρνανε κάμποσα χρόνια, όχι 1 και 2, παραπάνω χρόνια. Τώρα λοιπόν είναι η χρυσή ευκαιρία
Κυρία Δουλγεράκη, το γνωρίζετε και εσείς. Ελληνική πραγματικότητα, στο ανάποδό της. Φτιάχνεις ένα έργο, κάνεις, δείχνεις και δυστυχώς δεν έχεις τις μελέτες, το προχωράς, το πας όπως εσύ κρίνεις εκείνη την ώρα. Δεν θα πω για ποιο λόγο το πας, γιατί είναι τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, έτσι όπως το σκέφτεται η κοινή λογική, αυτό που λέει ο κόσμος τις περισσότερες φορές. Και έρχεσαι μετά και βρίσκεσαι μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα, κύριε Σέγκου, που αντιμετωπίζετε σήμερα αυτό. Ακριβώς. Σε άλλες περιοχές, βέβαια, της Ελλάδος, πρόσφατα, που πάσανε θεομηνίες, έχουν δοθεί ή προτίθεται η κυβέρνηση να δώσει δεκάδες και κατά περίπτωση εκατοντάδες εκατομμύρια. Εκτιμώ, κυρία Δουλγεράκη, και είναι σημαντικό, ότι η κυβέρνηση πρέπει να σταθεί αρρωγός στην ατμομηχανή του τουρισμού της χώρας, η οποία είναι ο Δήμος Χερσονήσου, η οποία σηκώνει άνω του 6,5 με 7 του τουριστικού ΑΕΠ της χώρας και περίπου το 35% του τουριστικού ΑΕΠ της Κρήτης. Άρα καταλαβαίνουμε ξεκάθαρα τι σημαίνει αυτό και καλούμε την κυβέρνηση να σταθεί αρρωγός. Αυτό μεταφέραμε στους βουλευτές, αφού βέβαια τους ενημερώσαμε εκτενώς με φωτογραφική και οπτική τεκμηρίωση, βίντεο από τις πληγήσεις περιοχές. Καταλάβανε όλοι όσοι δεν είχαν επισκεφτεί το σύνολο των πληγησών περιοχών και της ενδοχώρας για τι καταστροφή μιλάμε. Συνολική, και όποιος έχει επισκεφθεί τον τόπο το ξέρει, κατάλαβαν και οι ίδιοι ότι ο Δήμος Χερσονήσου, τώρα που έπαθε αυτή την κομβική, την τραγική ζημιά, μεγάλη, πρέπει να τύχει τη στήριξη για να σηκωθεί στα πόδια του. Είναι μια χρυσή ευκαιρία. Μιλάτε μόνο για την αποκατάσταση των ζημιών, για τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να γίνουν, ή μιλάτε και για την καταβολή των αποζημιώσεων? Μιλάω για το σύνολο, κυρία Δουλγεράκη, και αποζημιώσεις, και μάλιστα ζητήσαμε και είναι καταγεγραμμένο πλέον και στα πρακτικά αλλά και στο δελτίο τύπου που βγήκε, ότι ζητήσαμε την κήρυξη και την οριοθέτηση της περιοχής του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο στυλ υπό το καθεστώς της κακοκαιρίας του Ιαννού στην κεντρική Ελλάδα τον Σεπτέμβρη. Αυτό σημαίνει, και το έχουμε ήδη ζητήσει και γράφω, ναι, αναστολή της καταβολής φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων δανειακών, την αναστολή καταβολής ένφια για 2 έτη στους πληγέντες του Δήμου μας, την καταβολή αποζημιώσεων για όλες τις εγκαταστάσεις και όλες τις οικίες βασικά. Θεωρώ πάρα πολύ δίκαιο, ή μάλλον το θεωρώ άδικο, να αποζημιώνεται μόνο η πρώτη κατοικία και μάλιστα το κέλυφος της κατοικίας της πρώτης, ούτε καν δηλαδή αποθήκες, ούτε καν ισόγειες ή πώς το λένε, πιλωτές, οι εγκαταστάσεις που είχαν στην πιλωτή, δεν αποζημιώνεται τίποτα από αυτά. Αποζημιώνονται μόνο οι πρώτες κατοικίες, ενώ από το Δήμο, και οι επιχειρήσεις, ό,τι έχουν πάθει ζημιά στα εμπορεύματά τους κτλ. Την περιφέρεια. Άρα μένει χωρίς αποζημίωση ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συνδημοτών μας, που η δεύτερη τους κατοικία, η εξοχική κατοικία, που, κυρία Δουλγεράκη, μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να τις φτιάξανε σε κάποια άλλη εποχή, και τώρα ο κόσμος, ο οποίος σχημάζεται οικονομικά και από την πανδημία και από την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, αλλά και τώρα από αυτή την καταστροφή, προφανώς οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε τα βασικά και πολλό δε μάλλον να αντικαταστήσουν τις ζημιές και να τις επισκευάσουν. Είναι λοιπόν εξαιρετικά δίκαιο να δοθούν αποζημιώσεις σε όλους τους πληγέντες, και ξανά το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, στο σύνολο της αγροτικής παραγωγής και αυτών που δεν είναι ασφαλισμένοι και είναι καταγεγραμμένοι στον ΟΣΔΕ. Αυτά ετέθησαν όλα προχτές στους κύριους βουλευτές, οι οποίοι βέβαια μας ρώτησαν, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, και σε τι επίπεδο βρίσκεται το κομμάτι των αποζημιώσεων, και πρέπει να το πω αυτό, εκ μέρους του Δήμου Χερσονήσου προς τους πληγέντες, και να σας αναφέρω και εσάς ότι έχουν δοθεί, είναι άλλωστε εναρτημένα στη διάβια, στο διαδίκτυο, άνω των 300 επιδομάτων. Εκείνο βέβαια που πρέπει να πω σε όλους τους συνδημότες μας, αν κάποιοι από αυτούς μας ακούνε, είναι ότι υπάρχουν ναι μεν 700 περίπου αιτήσεις οικειών, αλλά καταλαβαίνετε, κυρία Δουλγεράκη, από αυτά που σας προείπα, ότι δυστυχώς δεν δικαιούνται όλοι οι αποζημιώσεις. Ένας δηλαδή συνδημότης μας που μένει στο Ηράκλειο και έχει στην φορολογική του δήλωση την πρώτη του κατοικία κάπου αλλού, και ο άνθρωπος έπαθε ζημιά, έρχεται, κάνει την αίτησή του, λέει ότι ο Δήμος καθυστερεί, δεν μας αποζημιώνει. Η πλήρη αλήθεια ποιο είναι? Ότι πολύ πιθανόν δεν δικαιούται αποζημίωσης. Αλλά αυτό είναι κάτι ανελαστικό, δεν είναι υποκειμενικό. Δυστυχώς η κοινή υπουργική απόφαση 33862 που είναι αναρτημένη, του 19 που είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα μας, αναφέρει ξεκάθαρα τις προϋποθέσεις καταβολής αποζημιώσεων για λόγους θεομηνίας.
Ζητήσαμε λοιπόν τη συμβολή των κυρίων βουλευτών όλων σε μια νομοθετική τροπολογία που να φέρει η κυβέρνηση, στην οποία να δίδεται δυνατότητα καταβολής αποζημιώσεων στο σύνολο των πληγέντων. Μάλιστα. Όχι στο σύνολο του πληθυσμού, mm-hmm. Ποτέ, στο mm-hmm. σύνολο, στο των σύνολο των πληγέντων. Κατανοητό. Κατανοητό. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Ευελπιστούμε τελειώνοντας, κυρία Δουλγεράκη, και ευχαριστώντας σας για την επικοινωνία, ότι η κυβέρνηση θα κατανοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης και θα φερθεί ανάλογα. Τα χρήματα που χρειάζονται είναι πολλά. Έχουμε όμως αιτηθεί συγκεκριμένα χρήματα προκειμένου να ξεκινήσουν διαδικασίες. Μα έχει τις ευθύνες. Το κράτος έχει τις ευθύνες του αναφορικά με αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν, και βλέπουμε αυτό που γίνεται, την ανάπτυξη που γίνεται και πού έχουν επεκταθεί, πώς έχουν επεκταθεί οι οικιστικοί ιστοί. Δεν αμφιβάλλει κανένας για αυτό, αλλά κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα πρέπει να μπαλωθεί, να φτιαχτεί, όσο ακριβά και αν είναι αυτά τα έργα, όπως από την αρχή είπατε. Μακάρι να είσαστε βέβαιες ότι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις και σε αυτά που περιμένει σήμερα ο κόσμος, ότι θα εξαγγείλει ο Σταϊκούρας. Βεβαίως. Κυρία Δουλγεράκη, πρέπει να σας πω ότι δεν έχω κανένα στόχο σαν δήμαρχος και καμία επιδίωξη να μείνουν τα πράγματα ακριβώς όπως ήταν πριν τη θεομηνία. Ο στόχος μας ο μεγάλος είναι ένας, να αλλάξουν όλα, επί το βέλτιστο βέβαια.